Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Χαίρετε με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, όπως λέγει ο Απόστολος. Να χαίρετε με τη χαρά, την αγνή, την αληθινή χαρά που χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο. Τη χαρά που δίνεται να υπάρχει και όταν ο άνθρωπος διέρχεται δοκιμασίες. Σήμερα είναι Κυριακή, εορτή των Αγίων Πάντων. Η θρησκεία μας, η αγιωτάτη θρησκεία μας γέννησε πλήθος Αγίων, εκατομμύρια, αναρρυθμίτους Αγίους και μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες και θαυματουργούς που θαυματουργούν εν ζωή και μετά θάνατον, και τα ιερά τους ακόμη λείψανα θαυματουργούν, μεγάλα τεκμήρια για την αλήθεια της πιστός μας. Ένας Άγιος, πραγματικός Άγιος και ένας μάρτυρας είναι όντως τεκμήρια της πίστος. Δεν δημιουργούνται οι Άγιοι και οι μάρτυρες με φυσικές δυνάμεις, αλλά με την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος που ήλθε την Πεντηκοστή και εμψύχωσε την Εκκλησία και παραμένει σταθερά και αιώνια μέσα στην Εκκλησία είναι οι Άγιοι. Η Εκκλησία είναι εργαστήριο αγιότητος. Υπάρχουν οι ασυνείδητοι μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν οι σκανδαλοποιοί, αλλά σε όλες τις εποχές και στη σημερινή σκληρή και σατανική, θα έλεγα, εποχή υπάρχουν Άγιοι και θαυματουργοί. Και σε χώρες που διώχθηκε με αιματηρό διωγμό η αγιωτάτη πίστης μας, ανεδείχθησαν πλήθη νέων μαρτύρων. Εφόσον εορτάζουμε τους Αγίους Πάντας, θα ευχηθούμε έτη πολλά στα πρόσωπα που δεν έχουν ένα γνωστό προστάτη Άγιο. Είναι πρόσωπο, ερωτώ, πότε γιορτάζετε? Λέει, δεν υπάρχει Άγιος γνωστός με το όνομά μου. Όσοι δεν έχουν γνωστό Άγιο προστάτη, έχουν προστάτες τους Αγίους Πάντας. Έχουν την ευχή και την ευλογία των Αγίων Πάντων και τους ευχόμεθα να μετέχουν αγιότητος. Και αυτή η ευχή ισχύει για όλους μας, αγαπητοί τηλεθεατές, να ευχηθούμε και να προσευχόμεθα και να αγωνιζόμεθα να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, λέγει ο Θεός μας. Αν γίνουμε επιστήμονες, αν γίνουμε πλούσιοι, αν γίνουμε αξιωματούχοι, ισχυροί της γης, ισχυροί της ημέρας, δεν είναι σπουδαία πράγματα. Ή αν γίνουμε Άγιοι, οι μεγάλοι Άγιοι, οι μικροί Άγιοι, τότε έχουμε αξία και υπεραξία και έχουμε θέση κοντά στον Άγιο των Αγίων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον αρχηγό της πίστεως. Κύριε Ζιώγα, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Στρόπουλε. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μετά τη λήξη εκπομπής, για μισή ώρα περίπου θα είμαστε εδώ να δεχτούμε τηλεφωνήματα. Υπενθυμίζω το τηλέφωνο, το 92 70 902 έως 904. Σε αυτές τις τρεις γραμμές μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε μετά τη λήξη εκπομπής. Και να είναι σύντομα τα τηλεφωνήματα. Ναι, το γνωρίζουν αυτό. Κύριε Στρόπουλε, θα ήθελα να πείτε κάποιο πνευματικό λόγο, να μας πει ο κύριος Στρόπουλος κάποιο πνευματικό λόγο στο σημερινό Ευαγγελικό και Αποστολικό Ανάγνωσμα. Και μάλιστα θα σας υποβάλω δύο ιδιαίτερες ερωτήσεις στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που πιστεύω ότι χρειάζεται κάποια ερμηνεία, παρέχουν κάποιες ερμηνευτικές δυσκολίες. Σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, Κυριακή των Αγίων Πάντων, ακούσαμε από το Αποστολικό Ανάγνωσμα μια εκτενή οπωσδήποτε περικοπή από την προς Εβραίους επιστολή. Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς αυτή την περικοπή ύμνο της πίστος. Ο Απόστολος μας λέγει ποια είναι τα κατορθώματα των ανδρών που είχαν πίστη, μεγάλη πίστη στο Θεό. Διαπίστεως οι Άγιοι οι πάντες κατηγονήσαν το βασιλείας, εργάσαν το δικαιοσύνη, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, ενεδυναμώθησαν από ασθενείες, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείες,
εγεννήθησαν ισχυρίαν πολέμου, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, φόνο μαχαίρας απέθανον, περίλθον εν μιλωτές, εν υγιείς δέρμα, συνειστηρούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, υπέροχος ύμνος της πίστεως και των κατορθωμάτων της πίστεως. Γιατί αναφέρεται σήμερα, διαβάζεται στους Ιερούς Ναούς αυτό το Αποστολικό Ανάγνωσμα? Διότι για να γίνει κανείς Άγιος βασικά χρειάζεται πίστης, και χωρίς πίστη, όπως λέγει η προς Εβραίους επιστολή, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς στο Θεό. Η πίστης είναι εκ των ον ουκάνεφ, για να είναι κανείς ευάρεστος στο Θεό και να μετέχει αγιώτος, να γίνει Άγιος, είτε μεγαλύτερος είτε μικρότερος Άγιος. Εκτός από την πίστη χρειάζεται και η ομολογία της πίστεως. Το Ευαγγέλιο σήμερα μιλούσε για ομολογία της πίστεως. Μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ομιλεί ο ίδιος ο Χριστός και τι λέγει? Όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω. Δεν λέει όποιος ομολογήσει το Θεό, αλλά όποιος κάνει ομολογία για μένα το Χριστό. Έτσι είπε ο Ιησούς. Ο Χριστός είναι αντικείμενο ομολογίας, όπως είναι και αντικείμενο πίστεως. Όποιος πιστεύει σε μένα, είπε ο Χριστός. Όποιος κάνει ομολογία για μένα, είπε ο Χριστός. Δεν είπε για το Θεό. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός, σαρκωμένος, εν ανθρωπίσας. Όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω. Πώς ομολογούμε τον Χριστό? Με το στόμα, με το λόγο. Δεν μας έδωκε ο Θεός το στόμα μόνο για να τρώμε, δεν μας έδωκε το στόμα για να φλιαρούμε, γιατί πολλές φορές φλιαρούμε, έχουμε ακατάσχητη φλιαρία, πολυλογία, και από την πολυλογία, λέει η Γραφή, δεν διαφεύγει κανείς στην αμαρτία. Πούμε πολλά λόγια, θα πούμε και άστοχα και αμαρτωλά λόγια. Μας έδωκε το στόμα για να το ανοίγουμε και να μιλάμε για το Θεό, για το Χριστό, το σαρκωμένο, το σταυρωμένο, τον αναστημένο Θεό, τον αρχηγό της πίστεως, για όλα τα μεγαλεία της πίστεως και για την αιώνια προοπτική που έχουν οι πιστοί, για την αιωνιότητα. Χωρίς την αιωνιότητα δεν αξίζει τίποτε αυτός ο κόσμος. Χωρίς την αιωνιότητα, και αυτή η θρησκεία, λέγει ο Παύλος, ματαία είναι. Τονίζω ότι πρέπει να μιλάμε για την αιωνιότητα, διότι με τις θεωρίες των απίστων και των αθέων έχει ατονίσει η πίστη στην ψυχή, στην αιωνιότητα, στον πνευματικό κόσμο. Τα μεγάλα συμφέροντά μας δεν είναι σε αυτό το ψεύτικο και προσωρινό κόσμο. Είναι στην απέραντη αιωνιότητα. Ομολογεί κανείς τον Χριστό όταν κάνει το σημείο του Σταυρού. Σήμερα οι άνθρωποι έπαψαν να προσεύχονται. Τα χέρια τους έπαθαν Πάρκινσον, τρέμον. Έχουν πάθει φοβία οι άνθρωποι. Μην τους ειρωνευτεί ο κόσμος, ο άπιστος κόσμος, οι μιχαλείς και διεστραμμένοι γενναία. Λοιπόν, πρέπει να κάνει ο άνθρωπος το σταυρό του κανονικά, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, το χέρι με τα τρία δάκτυλα στο μέτωπο, στην κοιλία δεξιά-αριστερά, στοιχειώδη πράγματα. Βλέπω ανθρώπους μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και δεν ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους. Φοβερό πράγμα. Καγχάζουν οι δαίμονες όταν βλέπουν τους χριστιανούς που ούτε κανονικό σταυρό δεν κάνουν. Ομολογούμε τον Χριστό όταν υπερασπιζόμεθα το όνομά του και την πίστη ενώπιον κοσμικών ανθρώπων, οι οποίοι εκφράζουν αμφιβολία, απιστία, άρνηση ή και υβρίζουν ως ασεβείς την πίστη και τον Χριστό. Υπερασπίζομαι τον Χριστό όταν βλασφημούν αισχρά και καπηλικά οι άνθρωποι και εμείς τους κάνουμε παρατήρηση. Ομολογούμε τον Χριστό με τα έργα μας. Να κάνουμε αγώνα, αγαπητοί. Δεν είναι εύκολη η αρετή. Να κάνουμε αγώνα
να δείχνουμε καλό παράδειγμα, και το καλό παράδειγμα είναι μεγάλη ομολογία. Μερικοί ομολογούν με τα λόγια, αλλά αρνούνται με τη ζωή τους τον Χριστό. Να τον ομολογούμε και με τα λόγια και με τη ζωή. Τι είπε ο Χριστός, αρκεί η πίστης, αρκεί η ομολογία? Όχι. Μίλησε για την αγάπη. Η πίστη είναι βασική αρετή, η αγάπη είναι κορυφαία. Και πρώτη είναι η αγάπη προς το Χριστό. Είπε φοβερό λόγο σήμερα ο Χριστός. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα παραπάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Και όποιος αγαπάει υιό ή θυγατέρα παραπάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Ο Χριστός διεκδικεί την καρδιά μας, την αγάπη μας. Είναι ολοκληρωτικός ο Χριστός. Αυτός έφτιαξε την καρδιά μας και αυτός την δικαιούται πρώτος και ολόκληρη. Ο Χριστός πρέπει να έχει τα πρωτεία σε όλα. Ο Χριστός μας έδωκε και τον πατέρα και τη μητέρα και τα παιδιά και όλα τα προσφυλή πρόσωπα και όλα τα αγαθά, και ο Χριστός δικαιούται πάνω από όλους να είναι αγαπητός και προσφυλής και λατρευτός από εμάς τους ανθρώπους. Δεν είπε ο Χριστός όποιος αγαπά το Θεό, είπε όποιος αγαπάει εμένα παραπάνω από όλους τους ανθρώπους. Γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Μωυσής, ο Παύλος, μέγιστες προσωπικότητες της Γραφής, ποτέ δεν θα έλεγαν όποιος κάνει ομολογία για μας ή όποιος αγαπήσει άλλους ανθρώπους παραπάνω από μας δεν μας είναι άξιος. Ποτέ δεν θα έλεγαν αυτοί οι Άγιοι τέτοια λόγια. Ο Χριστός λέγει, διότι είναι Θεός, έχει ατονίσει και αυτή η πίστη και αυτό το δόγμα, το βασικό, το κορυφαίο δόγμα της πίστεως μέσα στις καρδιές πολλών. Μιλάνε πολλοί για τον Χριστό σαν να είναι ένας φιλόσοφος, ένας κοινωνιολόγος, ένας μεταρρυθμιστής, ένας μύστης θρησκείας. Ο Χριστός δεν είναι αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Και όποιος δεν τον πιστεύει δεν είναι χριστιανός, είναι αχριστιανός. Και όποιος πολεμεί την πίστη είναι αντίχριστος. Γέμισε η κοινωνία μας από αχριστιανούς ανθρώπους που δεν αισθάνονται τη θεότητα του Κυρίου μας. Τέλος, ο Χριστός ζητεί να σηκώσουμε σταυρό. Φοβερός αυτός ο λόγος, φοβερότερος από τον προηγούμενο. Όποιος δεν σηκώνει και δεν βαστάζει σταυρό και δεν με ακολουθεί μέχρι το Γολγοθά, σαν να λέγει ο Χριστός, δεν μου είναι άξιος. Σταυρό σημαίνει εκτέλεση καθήκοντος. Όσο δύσκολο κι αν είναι το καθήκον, όσο οδυνηρό κι αν είναι, όσο κι αν μας φέρει σε σύγκρουση με τον κόσμο και με προϊστάμενες αρχές και εξουσίες, σταυρό σημαίνει να υπομένουμε κάθε δοκιμασία, όσο τρομερή κι αν είναι. Σταυρό σημαίνει τέλος, αν παραστεί ανάγκη, να δώσουμε και το ίδιο μας το αίμα για τον Χριστό και για τους συνανθρώπους και για το καθήκον. Αυτά τα πράγματα λέγει σήμερα ο Απόστολος και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και το Επιστέγασμα. Τι είπε ο Πέτρος? Εμείς, Κύριε, δείξαμε αυταπάρνηση. Τι θα συμβεί σε εμάς? Τι τους απήντησε ο Χριστός? Εσείς θα καθίσετε επί 12 θρόνων και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αυτό που είπε ο Χριστός για τους Αποστόλους ισχύει σε έναν βαθμό για όλους τους πιστούς. Όλοι οι πιστοί θα καθίσουν πάνω σε βασιλικούς θρόνους, πάνω σε δικαστικούς θρόνους, και θα κρίνουν και αγγέλους, λέγει ο Απόστολος. Ποιους αγγέλους? Τους υπερηφάνους εκείνους αγγέλους που επαναστάτησαν εναντίον του Θεού και κατέπεσαν στα τάρταρα του Άδω. Θα κρίνουμε και αγγέλους, μάλιστα. Θα καθίσουμε πάνω σε θρόνους, ή μάλλον, να το εκφράσω όπως το εκφράζει η Αποκάλυψη. Ο Χριστός λέγει, νίκησε και κάθισε πάνω στο θρόνο του Πατρός του. Σύνθρονος με τον Πατέρα είναι, γιατί είναι ομοούσιος και ισότιμος. Και εμείς, όταν νικήσουμε και απέλθουμε από το μάτι αυτό κόσμο, θα καθίσουμε πάνω στο θρόνο του Χριστού.
Ο Χριστός δεν μας αξιώνει απλώς σωτηρίας, εάν έχουμε πίστη, ομολογία, με λόγια και με έργα, εάν έχουμε καλά έργα, εάν σηκώνουμε σταυρό, εάν έχουμε προπάντων αγάπη και κάνουμε όλα τα έργα από αγάπη προς τον Χριστό, φλογερή αγάπη, ο Χριστός δεν μας αξιώνει απλώς σωτηρίας, αλλά μας αξιώνει σωτηρίας μεταδόξης αιωνίου. Πάλι αγαπητοί, θα ευχηθώ ταπεινά σαν θεολόγος να αγωνιστούμε, να αποκτήσουμε κάποια αγιοσύνη για να έχουμε θέση όταν απέλθουμε από αυτό το μάτιο κόσμο κοντά στον Άγιο των Αγίων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον αρχηγό της πίστεως. Κύριε... Τι απορίες έχετε, κύριε Ζώγα, είπατε έχετε. Ναι, κύριε Σωτρόπουλε, θα ήθελα όμως συντόμως να δώσετε ερμηνείες σε δύο εδάφια. Επήγεσαι να θίξουμε πάλι τις συνθήκες Σέγγεν και να μιλήσουμε λίγα πράγματα για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες που θέλουν να εκδώσουν. Εντάξει. Από το φθινόπωρο. Νομίζω Εντάξει. ότι είναι άμεσα αυτά θέματα, και αυτά είναι θέματα ακριβώς. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα χρειάζεται πίστης, χρειάζεται δύναμης ομολογίας, χρειάζεται αγάπη προς τον Χριστό, χρειάζεται πνεύμα θυσίας. Ο άλλος που θέλει να έχει δοσοληψία με την τράπεζα, λοιπόν, να έχει συναλλαγές, να παίρνει το μισθό του, να παίρνει τη σύνταξή του, μπορεί να προδώσει την πίστη και να πάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα του 666. Θα τα πούμε στη συνέχεια, Στροπουλέ. Προβάλλοντας ο Απόστολος Παύλος την πίστη και τα κατορθώματα Αγίων προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης, λέγει στο στίχο 35, έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η φράση. Τι εννοεί δηλαδή? Φαίνεται δύσκολη. Με έχουν ερωτήσει πολύ γι' αυτό το χωρίο. Τι εννοεί ο Απόστολος όταν λέγει στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Εννοεί δύο γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης που της μιας ο προφήτης Ηλίας και της άλλης ο μαθητής του, ο προφήτης Ελισσαίος, που εόρταζε προημερών. Μάλιστα. Ανέστησε το παιδί τους. Αναστήθηκαν δύο παιδιά. Το ένα παιδί από τον προφήτη Ηλία, μιας γυναικός που τον φιλοξένησε, και το άλλο παιδί από τον προφήτη Ελισσαίο. Έλαβαν λοιπόν γυναίκες, αυτές οι δύο γυναίκες, τους νεκρούς αυτών, τα νεκρά παιδιά τους, εξ αναστάσεως, θα πει, κατόπιν αναστάσεως, αναστημένα. Μάλιστα. Λόγω της μεγάλης πίστεως που είχαν αυτές οι δύο γυναίκες, αξιώθηκαν θαύματος αναστάσεως. Πέθαναν τα παιδιά τους και έλαβαν τους νεκρούς, πήραν πάλι τα νεκρά τους παιδιά, αναστημένα, αυτό θα πει εξ αναστάσεως. Ήταν πραγματικά έτσι μια απορία. Ναι, γιατί... καλή απορία. Σας λέω πολλοί με έχουν ρωτήσει για αυτό το χωρίο. Και τώρα που είμαι στην Κύπρο, πλησίασε μια ψυχή και με ρώτησε τι σημαίνει αυτός ο λόγος. Έλαβαν γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Μάλιστα, ρίχνει φως σε αυτό το εδάφιο. Μερικές γυναίκες, λόγω της μεγάλης πιστεώς τους, πήραν τα νεκρά παιδιά τους πίσω αναστημένα. Και στον τελευταίο στίχο, και ούτε πάντες οι Άγιοι που προανέφερε, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ εκομίσατο την επαγγελία του Θεού, περί ημών κρήτων τι προβλεψαμένο ή να μη χωρίσιμον τελειωθώσει. Τι εννοεί πάλι εδώ? Να επαναλάβω το χωρίο, κύριε Ζώγα. Ούτε πάντες οι Άγιοι, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούκ εκομίσατο την επαγγελία του Θεού, περί ημών κρήτων τι προβλεψαμένο ή να μη χωρίσει μόνο τελειωθώσει. Είναι και αυτό πράγματι ένα χωρίο που παρέχει δυσκολίες. Η τελευταία φράση παρέχει δυσκολία. Ή να μη χωρίσει μόνο τελειωθώσει. Και έχει πάρα πολύ σπουδαίο νόημα. Με ρωτούν πολλοί, θα γνωρίζομαι τα προσφυλή μας πρόσωπα στην άλλη ζωή. Εννοείται στην αιώνια ζωή, στην κόλαση. Στην αιώνια ζωή, στον παράδεισο. Η απάντηση βρίσκεται μέσα σε αυτό το χωρίο. Όλοι αυτοί οι Άγιοι, λέγει ο Απόστολος στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, το πλήθος των Αγίων,
μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ενώ έλαβαν καλή μαρτυρία από το Θεό λόγω της πίστεως τους, ενώ ο Θεός μαρτυρεί για αυτούς ότι ευηρέστησαν σε αυτόν, είναι άγιοι άνθρωποι, εν τούτης ούκαι εκομίσαν το την επαγγελίαν, δεν πήραν το μισθό που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Πρωτού προχωρήσει, κύριε Στρόπουλε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Επιτροπή και τις τεράστιες επιτυχίες που σημείωσε στο Κάραβελ η επίσημη πρώτη παρουσίαση των στόχων του αντιερωτικού κινήματος, όλοι μαζί, ενωμένοι, με τη δική τους εμπιστοσύνη και συμπαράσταση, συνεχίζουμε τον αγώνα εναντίον των αιρέσεων. Για την εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος, για την αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση, ορθόδοξο Έλληνα, ζητάμε τη συμπαράστασή σου. Οι εισφορές για το αντιερωτικό κίνημα συνεχίζονται. Η Ελληνική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Προχωρήστε, κύριε Στρόπουλε, στην ερμηνεία. Οι Άγιοι λοιπόν, και γιατί έλαβαν μαρτυρία από το Θεό ότι ευαρέστησαν το Θεό ότι είναι Άγιοι, εν τούτης ούκαι κομίσαν την επαγγελία, δεν έλαβαν ακόμη τον επιγγυλμένο μισθό, τον υπεσχυμένο μισθό, το μισθό που έχει υποσχεθεί ο Θεός. Όταν λέει δεν έλαβαν ακόμη, δεν σημαίνει ότι οι Άγιοι δεν έλαβαν καθόλου το μισθό, δεν έλαβαν τον πλήρη μισθό που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Προγεύονται απλώς του Παραδείσου. Γιατί δεν έλαβαν ακόμη τον πλήρη μισθό τους? Του Θεού περί ημών κρήτων τι προβλεψαμένου. Επειδή ο Θεός προέβλεψε κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο για μας, για χάρη μας. Τι προέβλεψε? Ή να μην χωρίσει μόνο τελειωθώσει, να μην δικαιωθούν, να μην λάβουν πλήρη το μισθό τους χωρίς εμάς. Δηλαδή οι Άγιοι περιμένουν και εμάς μέχρι το τελευταίο πιστό κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, ότως ώστε να συγκεντρωθούν όλα μαζί τα παιδιά του Θεού στον Παράδεισο, να στρωθεί, να εκφραστώ έτσι, η τράπεζα του Θεού, η τράπεζα του αιωνίου Πάσχα, και να απολαύσουν την πλήρη χαρά όλα μαζί τα παιδιά του Θεού. Πράγμα που σημαίνει ότι και θα γνωρίζονται μεταξύ τους αυτοί οι οποίοι θα είναι στον Παράδεισο. Εδώ γνωρίζουμε λίγα πρόσωπα και γι' αυτό η χαρά είναι μικρότερη. Εκεί θα γνωρίζουμε όλους τους Αγίους, όλους τους εσωσμένους, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ο Θεός ξέρει τον αριθμό τους. Και θα γνωρίζουμε και όλους τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους. Και έτσι η χαρά θα είναι πολύ μεγάλη, όπως είναι η χαρά των καλών παιδιών όταν το Πάσχα κάθονται όλα μαζί στο τραπέζι του Πατέρα. Κύριε Σαντρόπουλε, αυτή την αλήθεια εκφράζουν και οι λόγοι του Κυρίου, όταν απευθυνόμενος σε αδίκους πλουσίους τους λέγει: ποιήσατε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, είναι όταν εκλείπετε, δέξονται εμάς εις τας αιωνίας μονάς. Να μην το παρεξηγήσει όμως κανείς αυτό, κύριε Ζώγα. Όταν λέει ο Κύριος τους πλουσίους να κάνετε φίλους από το μαμονά της αδικίας για να σας δεχθούν όταν θα απέλθετε στην αιωνιότητα, να σας υποδεχθούν, εννοεί βέβαια ότι του δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη των πλουσίων έστω και από το μαμονά της αδικίας, από τα αδικοσυναγμένα, υπό τον όρον βεβαίως ότι οι πλούσιοι πιστεύουν και μετανοούν. Εάν ένας άδικος πλούσιος μετανοήσει και σκορπίσει τα αγαθά του, ο πολυέσπραχνος Θεός τα δέχεται σαν ελεημοσύνες για τους πτωχούς, και οι πτωχοί οι οποίοι προηγούνται θα προηγηθούν στο θάνατο από τον πλούσιο, όταν πεθάνει ο πλούσιος θα τον υποδεχθούν στις αιώνιες σκηνές. Ένας πολύ όμορφος λόγος του Ευαγγελίου. Τα ωραιότερα λόγια μέσα στη Γραφή υπάρχουν. Μάλιστα. Μέρα και νύχτα, αγαπητοί τηλεθεατές, πρέπει να διαβάζουμε τη Αγία Γραφή. Κύριε Σαντρόπουλε, θα πληροφορηθήκατε στην Κύπρο όπου ευρισκόσασταν για 10 μέρες περίπου τα τις κυρώσεις της συνθήκης του Σέγγεν. Ναι, τα πληροφορήθηκα, δυστυχώς.
και με τα πληροφόρησαν με πολύ λύπη οι Κύπριοι ότι στην Ελλάδα ψηφίστηκε η περιβόητη και επέσχυντη συνθήκη του Σένιγκεν. Με ψήφους 142 υπέρ, 80 κατά και 78 αποχές, δηλαδή 78 βουλευτές, μιμήθηκαν τον Πόντιο Πιλάτο, δεν ψήφισαν ούτε ναι ούτε όχι, αλλά κράτησαν νέο δετέρα στάση. Κυρώθηκε η συνθήκη, αμφισβητήθηκε η εγκυρότητα της κυρώσεως όσον αφορά τον αριθμό. Πάντως στην προεκλήθησαν αντιδράσεις από ένα μέρος του πιστού λόγου, ένα μέρος, διότι δυστυχώς δεν είδαμε μια ζωηρή αντίδραση από την πλευρά της ιεραρχίας, πέρα από την άτονη και χλιαρή και λαπαδίστικη, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζεται, εγκύκλιο που διαβάστηκε την Κυριακή των Βαΐων. Έγιναν επεισόδια συλλήψεις δακρυγόνα, καπνογόνα. Αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα στην εκπομπή της Περαμένης Κυριακής και υποσχέθηκα στους τηλεθεατές να συνεχίσουμε γύρω από τη συνθήκη και την ηλεκτρονική ταυτότητα που μας αφορά άμεσα ως χριστιανούς Ορθοδόξους και ως Έλληνες, ως ελευθέρους ανθρώπους. Πρωτού προχωρήσω όμως, θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση που εξέδωσε η Διπλή Ιερά Σύναξη του Αγίου Όρους. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το πράγμα, γιατί αποδεικνύεται ότι η Μοναρχία του Αγίου Όρους πραγματικά είναι ανίστακτη φρουρή πάνω σε θέματα πίστεως και ελευθερίας των ανθρώπων γενικά. Δυστυχώς όμως δεν εισακούστηκε η φωνή του Άθου. Έγινε η κύρωση με όλα τα δυσμενέστατα αποτελέσματα που θα τα δούμε στην πορεία της ζωής όταν όλων δεν μας. Ακούν οι άρχοντες, κύριε Ζώγα, είπατε δυστυχώς δεν εισακούστηκε η φωνή του Άθου. Όταν δεν ακούν οι άνθρωποι, πάντως ο Θεός ακούει. Σίγουρα αυτό, κύριε Στρόπουλο. Εκείνος έφτιαξε τα αυτιά και εκείνος ακούει. Η Εζάβελ δεν άκουγε και ο βασιλεύς ο Αχάβ, αλλά άκουγε όμως τον προφήτη Ηλία. Ναι, και ακούει ο ουρανός. Άκουει ο ουρανέ και νοτίζει γη. Πρώτον, λένε οι... Οι άρχοντες νομίζουν ότι τα αυτιά που έχουν εκεί έτσι φύτρωσαν μόνα τους. Τι λες? Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και μερικοί και τέτοιες αντιλήψεις. Πρώτον, ολοκληρώνεται πλέον... Φτάσαμε, αγαπητοί τηλεθεατέ, τη δύναμη να φιλοσοφούμε. Την στοιχειώδη δύναμη να φιλοσοφούμε. Αυτοί μας κυβερνούν, διερωτώ με. Δεν σκέπτονται πώς έγινε ο άνθρωπος. Τα μάτια του, τα αυτιά του, η καρδιά του, ο εγκέφαλος, τα κύτταρά του, πώς λειτουργεί αυτός ο ψυχοσωματικός οργανισμός. Τίποτα από αυτά τα πράγματα δεν σκέπτονται. Μόνο την καρέκλα τους, τις πλούσιες απολαβές τους και τις ψευτοδόξες τους. Διαβάζω μερικά προσπράγματα. Πρώτον, ολοκληρώνεται πλέον το νομοθετικό πλαίσιο για την πλήρη ηλεκτρονική αρχαιοθέτηση, εντός εισαγωγικών φακέλωμα, σε πανευρωπαϊκό, ίσως διαργότερα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται δυνατή η παραβίαση του προσωπικού απορρίτου και η παρακολούθηση κάθε ελευθέρου ανθρώπου. Γάμα, καταργείται το τεκμήριο της αθωότητας του πολίτου. Δέλτα, δημιουργείται ακόμη και σοβαρή εθνική απειλή από την ευρεία αρχαιοθέτηση και επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων και τη χρήση τους από σημερινά και μελλοντικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, φιλικά ή εχθρικά διακείμενα προς την πατρίδα μας. Την τελευταία παράγραφο λέει ότι, σαν φυσικό επακόλουθο, λέει, της ψηφίσεως της συνθήκης του Σέγγεν, θα είναι η έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και η χρήση του ενιαίου κωδικού αριθμού μετρό, το ΕΚΑΜ. Θα, με αποτέλεσμα να εύρει η πολιτεία όλους ανεξαιρέτως τους αγιορείτες αντιμέτωπους ως αντιρρησίες συνειδήσεως. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση και λοιπά, να μην προχωρήσει. Και εμείς είμαστε αντιρρησίες συνειδήσεως. Αυτής της κατηγορίας. Μάλιστα. Δεν αρνούμεθα, κύριε Στρόπουλε. Όχι αυτής μόνον. Εγώ το επεκτείνω. Είπαν ότι οι αντιρρησίες συνειδήσεως δεν θα σηκώνουν όπλα. Όχι, θα υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες. Ναι, θα σηκώνουν όπλο. Δεν έχουν καμία σχέση με το στρατό πλέον. Πολύ ωραία. Θα γίνουμε όλοι Έλληνες αντιρρησίες συνειδήσεως και να πάνε να πολεμήσουν αυτοί που ψήφισαν τέτοιο επέσχυντο νόμο. Εδώ βλέπετε ότι είναι αυτό. Να πάνε να πολεμήσουν. Είναι και να μην είναι αντιφατικοί. Θα γίνουμε αντιρρησίες συνειδήσεως και για την ταυτότητα. Και να την πάρουμε. Λοιπόν. Γιατί αυτοί που κυβερνούν δηλαδή είναι θεοί, αλάθητοι, πάπες είναι. Και εμείς οι άλλοι δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Παραστήκαμε μάρτυρες, κύριε Στρόπουλες, δύο προσώπων που ήταν μέσα στις μονάδες αποκαταστάσεις τάξεως, η οποία από τους οποίους ένας μάλιστα... Αυτό λέγεται αποκατάσταση τάξεως. Λοιπόν, λέω τώρα όπως είναι η ορολογία τους. Έβγαλε το πηλίκιο της υπηρεσίας του και έβαλε το καλυμάφι. Χωρίς να έχει βέβαια την έννοια ότι προσχωρεί στο μοναχισμό. Απλά ήθελε, όπως ο ίδιος μας είπε, ήθελε να δείξει ότι ψυχικά, σαν χριστιανός ορθόδοξος και σαν Έλληνας ελεύθερος άνθρωπος,
ήθελε να διατρανώσει αυτήν την, με την πράξη του αυτή, αυτά τα πράγματα. Αυτό το αίσθημα. Και γι' αυτό προέβησε σε αυτήν την πράξη. Έκανε όπως και ο άλλος. Έκανε τεραστία εντύπωση αυτό το γεγονός. Παγκοσμίως. Στην Κύπρο έτσι πολλοί μίλησαν με συγκίνηση και με ενθουσιασμό για αυτό το γεγονός, ότι ένας αστυνομικός προσεχώρησε στις τάξεις των διαμαρτυρωμένων, μάλιστα δήλωσε ότι θα γίνει μοναχός, άκουσα, δεν ξέρω. Αυτός είναι ομολογητής της πίστος. Είναι πραγματικός χριστιανός. Διότι ο αστυνομικός δεν πάβει να είναι και χριστιανός. Και όταν του ζητηθεί κάτι που είναι αντίτοπο προς τη χριστιανική συγκίνηση, πρέπει να εφαρμόσει το λόγο του Κυρίου. Απόδοτα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό και το λόγο του Αποστόλου. Ότι πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπες. Ο ένας ετέθηκε σε αυτόν σε διαθεσιμότητα. Γιατί μαρτύρησαν οι μάρτυροι οι χριστιανοί τους πρώτους αιώνας? Διότι τους ζητούσε το κράτος πράγματα αντίθετα με τη χριστιανική συγκίνηση. Ακριβώς. Δεν υπετάχθησαν εκεί. Λοιπόν, ετέθησε διαθεσιμότητα ο ένας εξ αυτών και μάλιστα παραπέθηκε στην εισαγγελέα με δύο κατηγορίες. Εμπίπτει στην κατηγορία των ομολογητών της πίστης. Στην ελεύθερη ώρα δημοσιεύτηκε. Τον ζηλεύω με αυτόν τον άνθρωπο. Σαν πρωτοσέλιδο, με το δικό του τρόπο, έχει περάσει βέβαια ημερομηνία. Οι δύο ερωικές στη φύλακες χειροπέδες φόρεσαν στην Σέγγεν και μάλιστα ο κύριος Μιχαλόπουλος δήλωσε γραπτός ότι σε περίπτωση που χάσουν την εργασία τους θα τους προσλάβει και με μισθό μάλιστα μεγαλύτερο από αυτό που έπαιρνε στην αστυνομία. Έχει είναι όμως και ένα. Άξιο συγχαρητήριο ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο ιδιοκτήτης της τηλετόρα, για τη χριστιανική αυτή δήλωση. Και έχει και ένα σχόλιο. Τη φιλότιμη ελληνική και χριστιανική δήλωση. Έχει ένα σχόλιο μάλιστα καυστικό και ο Μιχαλόπουλος με τίτλο «Σταυρώστε τους καλούς χριστιανούς». Καλούς χριστιανούς τα έχει εντός εισαγωγικών. Τι να γίνει, για όλα αυτά είναι οι καλοί χριστιανοί εντός εισαγωγικών. Λέξη οι ποικίλες πένες και σταθμοί για το ΚΚ Ελλάδος και το ριζοσπάστη που φωνάζει τα ίδια με τους χριστιανούς για τη συνθήκη του Σέγγεν. Είναι προς τιμήν του Κομμουνιστικού Κόμματος όσον αφορά το ηλεκτρονικό φακέλωμα που μέχρι στιγμής δίνει τη μάχη για αυτό το θέμα. Κακομύριδες, βρήκατε αφορμή να χτυπήσετε για μια ακόμη φορά τον χριστιανισμό. Όμως προς κέντρα λακτίζετε. Εδώ και 2.000 χρόνια Διοκλητιανοί, Ιουλιανοί, Τούρκοι, Γερμανοί, Ιταλοί, όλοι όσοι πέρασαν από τον τόπο τούτο προσπάθησαν να κάψουν την πίστη του Χριστού. Τι κατάφεραν? Ένα μεγάλο τίποτα. Και ξαφνικά βρήκατε τους δύο αστυφύλακες να βγάλετε τη χολή. Όλοι πάνω τους. Όλοι να τους πάρετε το κεφάλι. Όλοι να τους πιείτε το αίμα για να σωθεί η αστυνομία. Υποκριτές, Φαρισαίοι, ελάχιστοι στη γενναιότητα, ανθρωπάκια, γράφει ο κ. Μιχαλόπουλος. Δεν πρόκειται να φτάσετε πουθενά. Ανθρωπάκια με τα παθάκια, έλεγε ένα αγωνιστή. Τα παθάκια. Είστε μακριά από τον δρόμο της αλήθειας. Απλώς αναμασάτε την καραμέλια χιλιοκλημένη των καλών χριστιανών των εξωτερικών, των παραθρησκευτικών οργανώσεων, των αφελών χριστιανικών. Ήταν μερικοί τίτλοι που ακούσαμε και στον τρόπο και γράφει. Παραθρησκευτικές οργανώσεις και παραθρησκευτικές και παρεκκλησιαστικές και εξοκλησιαστικές. Αυτοί που χαρακτηρίζονται έτσι είναι οι πιο συνειδητοί χριστιανοί. Και συνεχίζει ο κ. Μιχαλόπουλος. Εμείς είμαστε με αυτούς. Εσείς να μείνετε με τους μητροφόρους, δηλαδή τους δεσποτάδες με τις μήτρες, τους άρχοντες εκκλησίας. Εμείς είμαστε με το λαό του Θεού. Εσείς να είστε με τους επικεφαλείς, τους βουτυγμένους στη σιωπή. Ελόμενος, είπε ο Μωυσής, συγκακοχίστε το λαό του Θεού ή πρόσκαιρον έχει αμαρτίας απόλαυση. Μάλιστα. Μόνο το οι άρχοντες μας θέλουν να έχουν πρόσκαιρον αμαρτίας απόλαυση, γι' αυτό μας προσέδισαν στο άρμα των Ευρωπαίων για να μας αλλοιώσουν οι Ευρωπαίοι. Μόνο το πρωινό που θα βρεθείτε περασμένοι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των Βρυξελών, τότε θα είναι αργά και κάτι παραπάνω. Τότε θα κλάψετε πικρά. Τότε θα σηκώσετε το χέρι σας να κάνετε το σταυρό σας, αλλά θα είστε ξέμακρα πολίτες του τίποτα. Και έχει ένα σπουδαίο άρθρο ο κ. Μιχαλόπουλος σήμερα στους νέους ανθρώπους που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή σχετικά με τη στάση των δεσποτάδων όσον αφορά τη συνθήκη και τα γεγονότα που επικολούθησαν για την κύρωσή της. Οι αρχιερείς έπρεπε με ζωηρό τρόπο να επιστήσουν στους άρχοντες την τρομερή ευθύνη τους ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ενώπιον Θεού και λαού για αυτή την επέσχυτη συνθήκη του Σέγγεν, και έπρεπε να τους δηλώσουν ότι αφορίζονται από την Εκκλησία όσοι ψηφίζουν, πάβουν δηλαδή να είναι μέλη της Εκκλησίας. Έχουν ψυχή να πάρουν το κάνουν. Πάρουν να είναι μέλη της Εκκλησίας. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Είτε τους αφορήσει είτε δεν τους αφορήσει η ιεραρχία, από τη στιγμή που ψήφισαν οι άρχοντες αυτοί
οι βουλευτές ψήφισαν την επέσχετη συνθήκη Σέγγεν, έπαυσαν να είναι χριστιανοί. Και αν πάνε στην εκκλησία, ματέως πηγαίνουν, εις κρίμα και εις κατάκριμα. Και αν ανοίξουν το στόμα τους και κοινωνήσουν, ματέως κοινωνούν, εις κρίμα και εις κατάκριμα. Είναι αχριστιανοί και είναι αντίχριστοι. Το λέω εν πλήρη συνειδήσεις της βαρύτητας των λόγων μου. Αυτά λέει αυτό το Ευαγγέλιο εδώ. Αυτά λέει. Κύριε Σωτρόπουλε, μεταξύ των υπερμάχων για τις ψήφες... Γιατί όλοι αυτοί είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Και όταν ψηφίζουν τέτοιους νόμους, αυτομάτως αφορίζονται. Αυτοαφορίζονται. Και αυτοκατακρίνονται, αυτοκολλάζονται. Και δεν μας ενδιαφέρει αν πιστεύουν αυτοί σε κόλαση. Αυτοί δεν πιστεύουν τίποτε. Λοιπόν, αν πίστευαν, δεν θα έκαναν τέτοιους αντιχρίστους νόμους και τέτοια αντίχριστα διαβήματα και δεν ψήφιζαν τέτοια πράγματα. Δεν πιστεύουν τίποτε, αλλά σχέτως προς την πίστη τους ή την απιστία τους, κόλασης υπάρχει. Το λέμε γιατί η θρησκεία μας έχει τεκμήρια, έχει θαύματα. Μεταξύ των προσώπων που ήταν υπέρμαχοι της ψηφίσεως, της κυρώσεως της συνθήκης του Σέγγεν ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Πάγκαλος, ο οποίος, όπως ξέρετε, αγαπητοί τηλεθεατές, ασφαλώς ακούσατε και από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημερώσεως, διάβασε τις εφημερίδες, χρησιμοποίησε βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον εκείνων των βουλευτών οι οποίοι κατεψήφισαν τη συνθήκη. Θα ήθελα όμως να διαβάσω κάποιο σχόλιο εκ μέρους ενός βουλευτού, ο οποίος καταψήφισε τη συνθήκη του Σέγγεν και απάντησε κατά κάποιο τρόπο στις δηλώσεις του κυρίου Παγκάλου. Δηλώσεις ψωμιάδη. Το διαβάσετε, ναι, θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Διότι συνήθως οι βουλευτές αποτελούν λόχο που τους οδηγεί έτσι με το καλάμι, σαν αγαλιά ο αρχηγός, συνήθως. Τοποθετούνται κομματικά ό,τι πει το κόμμα. Δεν υπάρχει δημοκρατία συνήθως, και ελευθερία και συνήθως, συνείδηση. Όχι πάντοτε όμως. Συνήθως είπα. Συνήθως και κατά κανόνα. Θέλω να δω αν υπήρξε καμιά εξαίρεση, αν βουλευτές του Πασόκ, γιατί εγώ αποσίαζα στην Κύπρο, αν βουλευτές του Πασόκ καταψήφισαν τη συνθήκη Σέγγεν. Ναι. Καταψήφισαν τέσσερις βουλευτές του Πασόκ. Ποιοι είναι αυτοί, η κυρία Ελένη, ναι, η κυρία Ελένη Ανουσάκη, ο Χρήστος Κυπουρός, ο Στέλιος Παπαθεμελής και ο Παρασκευάς Παρασκευόπουλος. Ναι. Καταψήφισαν. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Από τη Νέα Δημοκρατία καταψήφισαν 55 βουλευτές παρά την αντίθετη κομματική γραμμή. Η επίσημη γραμμή ήταν να ψηφιστεί η συνθήκη, μάλιστα, του Σέγγεν. Ναι. Ακούστε όμως τη δηλώση του. Ναι. Στα σατανικά πράγματα συμφωνούν κατά κανόνα όλα τα κόμματα. Ώστε αυτή ήταν η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι. Και έχει τα ονόματα εκείνων που είπαν το ναι, ας πούμε. Ο διάβολος τους ενώνει σε αυτά τα πράγματα. Ακούστε τις δηλώσεις του κυρίου Ψωμιάδη. Και θα υπάρχουν και μερικοί φανατικοί που έχουν πολιτικό μικρόβιο και θα λένε ότι επικρίνομαι τα κόμματα. Μεγάλες υποθέσεις τα κόμματα. Κύριε Στρόπουλε, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ακούστε τώρα τις δηλώσεις του κυρίου Ψωμιάδη, ελέγχθησαν μέσα στη Βουλή. Εν τω μεταξύ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις, δεν ξέρω αν ήταν μέσα στη Βουλή, πάντως το βλέπω γραμμένο. Δεν ξέρω αν το σχολιάσει μέσα στη Βουλή ή εκτός, δεν έχει σημασία. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος ειρωνευόμενος στην αρνητική θέση βουλευτών να ψηφίσουν υπέρ της επικίνδυνης συνθήκης Σέγγεν, είπε ότι το έκαναν γιατί φοβήθηκαν το Σατανά, εντός εισαγωγικών. Ο βουλευτής Παναγιώτης Ψωμιάδης έκανε χθες την ακόλουθη δήλωση. Πρέπει να γνωρίζει ο κ. Πάγκαλος ότι σε μια σάπια κοινωνία στην οποία ζούμε, το μόνο που έμεινε όρθιο είναι η προστασία της ορθόδοξης θρησκείας μας. Προσωπικά, λέγει ο κ. Ψωμιάδης, με την αρνητική μου ψήφο δεν θέλησα να παραδώσω αφύλακτη την Ελλάδα στις αντίχριστες και ανθεληνικές σκοτεινές δυνάμεις, τις οποίες υπηρετεί ο ίδιος και τον οποίο ο ελληνικός λαός για τις θέσεις του αυτές έχει χαρακτηρίσει ως σατανά των εισαγωγικών της πολιτικής. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτές τις δηλώσεις του κ. Ψωμιάδη για τον κ. Πάγκαλο, κύριε Σωτρόπουλε? Μας έχει εφράνει, να εκφραστώ έτσι ειρωνικά, ο κ. Πάγκαλος, ο Υπουργός των Εξωτερικών, μας έχει εφράνει κατά καιρούς με δηλώσεις του. Όπως παραδείγματος χάρη με εκείνη τη δήλωση ότι τα ίμια είναι χαμένα. Όπως με την άλλη δήλωση ότι ο Χριστός μικρή πρόσβαση ή καμία πρόσβαση δεν πρέπει να έχει στις ακουές μας και ότι πολύ λίγο ή καθόλου δηλαδή δεν πρέπει να μιλάμε για το Χριστό. Να μιλάμε, φαίνεται, για τους κυβερνήτες μόνον. Μου κάνει, με εντυπωσιάζει ο ευθαρσής λόγος του κυρίου Ψωμιάδη, βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, που μιλάει για αντίχριστες και αρθεληνικές σκοτεινές δυνάμεις, τις οποίες λέει υπηρετεί ο Πάγκαλος. Έτσι λέει ο κύριος Ψωμιάδης. Λοιπόν, εδώ στο τεκτονικό
δελτίο του 1973. Τεκτονικό, εννοείται μασονικό, κύριε Στροπολιώτη. Μασονικό, ναι. Εξήγησε. Πολύ ωραία. Στην τεκτονική στοά, στη μασονική στοά πλοιάς, αναγράφεται μεταξύ των τεκτόνων των μασόνων και το όνομα Θεόδωρος Πάγκαλος. Επειδή συνήθως δεν μπορεί να πάρει κανείς μεγάλο αξίωμα αν δεν είναι μασόνος και φαύλος, και όπως γράφει ο καθηγητής Τρεμπέλα στο βιβλίο του περί μασονίας, ήταν καιρός που στη Γαλλία δεν μπορούσε να γίνει κανείς υπουργός εάν δεν ήταν μασόνος ή τουλάχιστον εάν δεν επευλογούσε τη μασονία. Γι' αυτό έχουμε υποψία μήπως ο Θεόδωρος Πάγκαλος που αναγράφεται στην τεκτονική, στο αμέλι της τεκτονικής του Ας Πλιάς, είναι ο υπουργός των εξωτερικών. Να κάνει μια δήλωση να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Αυτό το έχουμε το δικαίωμα σαν Έλληνες από την, που ανήκουν δηλαδή στον ελληνικό λαό, από την οποία αντλεί την εξουσία ο κάθε υπουργός και ο κάθε βουλευτής, αλλά και σαν χριστιανή Ορθόδοξη, αφού η Εκκλησία μας κατεδίκασε τη μασονία ως παγανιστική και αντιχριστιανική θρησκεία. Κύριε Ζόγα, είπες ότι έχουμε δικαίωμα, Βεβαίως. Έτσι φρονώ και εγώ ότι έχουμε δικαιώματα. Σαν άνθρωποι, σαν Έλληνες, σαν χριστιανοί. Αλλά αφότου ψηφίστηκε η συνθήκη Σένγκεν, δεν ξέρω αν έχουμε πλέον δικαιώματα ή είμαστε τελείως δούλοι των ξένων. Επειδή έχουμε 5 λεπτά, διαβάζω το εξής από τον αδέσμευτο της Κυριακής, της προηγούμενης. Και μετά το ευρωφακέλο μας βίνουν το θρήσκευμα από τις νέες ταυτότητες. Η κυβέρνηση υποκύπτει στις πιέσεις χιλιαστών, δηλαδή εχοβητών, ευαγγελιστών και ετεροδόξων για τον ΕΚΑΜ. Εξάψαλμος, όλων όσοι βλέπουν και είναι πολύ σημεία του Αντιχρίστου, στη συνθήκη του Σέγγεν θα μετατραπεί σε ανάθεμα κατά της κυβέρνησης, που επιδιώκει την αντικατάσταση των σημερινών ταυτοτήτων με το επικατάρατο ΕΚΑΜ. Οι σκηνές με τους σταυρούς και τα εξαπτέρυγα θα επανελευθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση το φθινόπωρο, οπότε προβλέπεται ότι θα ανατεθεί κατόπιν διαγωνισμού σε εταιρεία πληροφορικής το έργο έκδοσης των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που θα περιλαμβάνουν τα επίμαχα ψηφία 666. Και αν σήμερα μερικοί χρεώνουν τις αντιδράσεις της εξάρσης κάποιων θερμοκέφαλων γραφικών που παρεπηδούν εδώ και χρόνια σε παρεκκλησιαστικές οργανώσεις, έτσι χρησιμοποιεί ο δημοσιογράφος. Είναι έξι των δημοσιογράφων, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, ναι, να ειρωνεύονται οτιδήποτε το ευσεβές και το σεμνό, ακόμη και το εθνικό. Λέει όμως και κάτι το σωστό πιο κάτω. Είναι από τα αχριότερα υποκείμενα τέτοιοι δημοσιογράφοι. Λέει και κάτι όμως που είναι αξιοπρόσεκτο στη συνέχεια. Τότε θα δούμε να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο το σύνολο του Ορθοδόξου λαού, κλήρου μαζί με το πλήρωμα των πιστών, που δεν θα κρατάει μεν κομποσχήνια και βίους Αγίους, αλλά θέλει να διαφυλάξει το θρήσκευμά του και την προσωπική του ζωή μακριά από την ψυχρή οθόνη ενός υπολογιστή. Δηλαδή θα γίνουν όλοι παρεκκλησιαστικοί. Δεν ξέρω. Και παρακρατικοί και παραθρησκευτικοί. Κάτι που βεβαίως θα είναι αδύνατο από τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφάσισε διαστόματος του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παπαδήμα να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στις νέες ταυτότητες, με τις οποίες πρόκειται να εφοδιαστεί μέσα σε 2 χρόνια ο ελληνικός λαός, υποκύπτοντας, γράφει ο δημοσιογράφος και με μαύρα γράμματα μάλιστα, στις πιέσεις των χιλιαστών, δηλαδή των εχοβητών, ευαγγελιστών, Ισραηλιτών, δηλαδή των Εβραίων, καθώς και των ετεροδόξων ή αλλοθρήσκων, καθολικών, μωμεθανών, βουδιστών. Δηλαδή θέλει το 3% να επιβάλλει τη θέλησή του στο υπόλοιπο 97%, κύριε Σωτρόπουλε και αγαπητοί τηλεθεατέ. Κύριε Ζόγα, επειδή εκτός από αυτούς τους άρχοντες υπάρχει και ένας άρχον με αλφα κεφαλαίο, ο βασιλεύς των βασιλέων και που δεν άρχισε κύριε μια γωνιά της γης όπως είναι η Ελλάδα ή σε μια μικρή έκταση του πλανήτη όπως είναι η Ευρώπη, αλλά άρχη δισεκατομμυρίων γαλαξιών και άλλων κόσμων αοράτων και πνευματικών. Δεν πιστεύω αυτά όλα τα σύμπαντα να τα κυβερνάει ο Σιμίτης ή ο Πάγκαλος. Λοιπόν, επειδή υπάρχει και εκείνος ο άρχον, δεν αποκλείται σε 2 χρόνια να επεμβεί χάριν των ολίγων πιστών, χάριν αυτού του μαρτυρικού και ιστορικού τόπου που του χάρισε εκατομμύρια Αγίους και μάρτυρες που γιορτάζουν σήμερα, δεν αποκλείται να επεμβεί ο άρχον των αρχόντων, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, και να ματαιώσει βουλές αρχόντων, μάτιες και ανόητες βουλές αρχόντων που θέλουν να διαλύσουν τα έθνη, να τα κάνουν υποχείρια αύριο του Αντιχρίστου.
Δεν διαβάζω γραφές οι κύριοι αυτά. Διάβαζα γραφές και είχαν μέσα τους λίγη πίστη. Θα τρόμαζαν, διότι με αυτά που γίνονται προετοιμάζεται το έδαφος για τον Αντίχριστο, όπως προβλέπει η Αγία Γραφή. Κύριε Στρόπουλε, συμφωνώ. Δεν αυτά υπερβολικά λόγια, ούτε φανατισμοί. Όποιος διαβάζει τη Γραφή και έχει κόκκον πίστεως μέσα του, ανησυχεί για το άμεσο μέλλον της ανθρωπότητος. Τις ίδιες ακριβώς πεποιθήσεις με εσάς έχω και εγώ. Πιστεύω ότι ο Κύριος των Δυνάμεων θα προβεί σε κάποια έκτακτη ενέργεια να διασώσει το ελληνικό έθνος, έστω χάρη του λήματος, του υπολείπου, του πιστού υπολείπου. Αλλά θυμάμαι και τους λόγους που είχε πει σε μένα τον ίδιο ο αείμνηστος ο Γέροντας Παΐσιος, όταν το είπα το 1990, το είπα Γέροντα, από την 1η Ιουλίου του 1991 θέλουν να θέσουν σε εφαρμογή, τότε από τότε θέλαν, τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Τι έχετε να πείτε σε αυτό το θέμα? Μου λέει πόσα έχουν να γίνουν μέχρι τότε που αυτοί θέλουν. Πράγματι πέρασαν 7 ολόκληρα χρόνια έκτοτε και μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιήσει την απόφασή τους. Αλλά εκτός αυτού είπε ότι σε περίπτωση που κάποτε καθερώσουν θα γίνουμε, λέει, αντιρρησίες συνείδησης. Αλλά δυστυχώς όμως τελείωσε ο χρόνος. Θα συνεχίσουμε όμως σε αυτό το σοβαρό θέμα την άλλη Κυριακή, κύριε Σουτρόπουλε, γύρω από το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας χαιρετούμε εν Κυρίου και παρακαλούμε τους Αγίους Πάντας οι οποίοι εορτάζουν σήμερα να πολεμήσουν στον ουρανό, όπως λέει η Αποκάλυψη, για το ιστορικό και μαρτυρικό τούτο έθνος, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο που θέλουν ανόητοι άνθρωποι να τον καταστήσουν υποχείριο του Σατανά και του ερχομένου Αντιχρίστου. Ο Κύριος με θυμών.